Ίδιο με πριν παραμένει το πολιτικό σκηνικό στο νομοεύρο αφού διατηρούν τις θέσεις τους οι τέσσερις βουλευτές που είχαν εκλεγεί και στις 25 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής των αποτελεσμάτων η μία από τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ παραλίγων να περάσει στη Χρυσή Αυγή. Ωστόσο τελικά οι συσχετισμοί δεν άλλαξαν. Στον ομοροδόπη, η ανατροπή ήταν διπλή, καθώ από νωρί είχε φανεί ότι η μία από τι δύο έδρε που κατήχε ο ΣΥΡΙΖΑ θα περνούσε στο ποτάμι όπω και έγινε. Αργά το βράδυ όμω προέκυψε και η δεύτερη έκπληξη, καθώ λόγω του εκλογικού νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ ξανακατέκτησε τη δεύτερη έδρα του, όμω ει βάρο τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ευρυπίδη Τηλιανίδη τελικώ δεν εκλέγεται. Σε ανακοίνωσή του επί του τελικού αποτελέσματο, ο πρώην Υπουργό μεταξύ άλλων σημειώνει. Δυστυχώ για ακόμη μία φορά, όπω το 1996, ο εκλογικό νόμο στέρισε την έδρα από τη Ροδόπη, ακυρώνοντα τη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση χριστιανών και μουσουλμάνων που επί χρόνια με επίμονου αγώνε κατοχύρωνα. Σέβομαι το εκλογικό αποτέλεσμα, συγχαίρω του συναδέλφου που εξελέγησαν και εύχομαι η τοπική κοινωνία και η πατρίδα να μην πληρώσουν ακριβότερα το τμήμα εσφαλμένων επιλογών και κακών εκλογικών συστημάτων. Στο νόμο τη Ξάνθη, η βραδιά των εκλογών επεφύλασε εκπλήξει αφού η κατανομή των εδρών άλλαξε τα ξημερώματα. Ενώ λοιπόν μέχρι κάποια στιγμή η κατανομή των εδρών ήταν δύο υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και μία υπέρ τη Νέα Δημοκρατία, ο εκλογικό νόμο όρισε τελικά ότι και η τρίτη έδρα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντα εκτό τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξανδρο Κοντό. Στην Καβάλα, μπορεί να μην άλλαξε η κατανομή των εδρών σε σχέση με τι εκλογέ του Ιανουαρίου, ωστόσο άλλαξε η σύνθεση των προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι νέα πρόσωπα που αντικατέστησαν τους προσχωρήσαντες στη λαϊκή ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Στο όνομα της δράμας, η έκπληξη ήρθε από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη που πήρε την έδρα την οποία κατήχε προηγουμένως το ποτάμι και αυτό σημαίνει ότι ο Κυριάκος Χαρακίδης μένει εκτός βουλής. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι οι εκπλήξει συνέβησαν και εκτό των γεωγραφικών ορίων τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ωστόσο πολύ κοντά σε αυτά. Ο λόγο για τον Ομοσερόν, όπου τη μία από τι έξι έδρε κατέλαβε ένα εκ των εκλεγμένων βουλευτών τη Ένωση Κεντρών του Βασίλη Λεβέντη.